ασφαλώς διαιτητές Ευρωλίγκας. Και εδώ οι πέντε πρώτοι. Για την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Εφές Ανατολού, Μίτσιτς, Μπομποά, Άντερσον, Πετρούσεφ και Μερμάν. Μια πεντάδα την οποία εν δυνάμει μπορούμε να τη δούμε και στην φετινή Ευρωλίγκα. Έστω και αν απουσιάζουν τέσσερις βασικοί παίκτες. Εδώ, για την Ουλμ, Γιακαλάκοβιτς, Κράιστον, Ζούγκιτς, Μπλόσομ Γκέιμ, Μπρέτσελ και Φίλιπς. Μια πεντάδα η οποία χαρακτηρίζεται ακριβώς από το αμερικανικό στοιχείο. Για να πάμε όμως και στον Κώστα Χαλβατσιό, τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Θα του λείπουν και οι δύο, και ο Ντούντα και ο αείμνηστος ηγέτης του Παναθηναϊκού για όλο το υπόλοιπο της ζωής του. Ξεκίνουμε λοιπόν στο παιχνίδι με τους Γερμανούς να παίρνουν την πρώτη επίθεση, καθώς ο Μπρέτσελ πήδηξε καλύτερα από τον Πετρούσεφ. Το τρίποντο το οποίο έρχεται και είναι άστοχο από τον Blossom Game. Ο Blossom Game είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει αρκετές προσπάθειες για το συγκρότημα του Λάκοβιτς. Άντερσον μπαίνει μέχρι μέσα και τα βήματα τα οποία καταλογίζει ο Ηλίας Κορομιλάς. Η κατοχή περνάει στην Ουλμ. Από την άλλη πλευρά βέβαια τα μάτια όλων πέφτουν πάνω στον MVP της Ευρωλίγκας, τον Βασίλειο Μίτσιτς, ο οποίος ξεκινά στην πεντάδα της ΕΦΕΣ απέναντι στην Ουλμ με το νούμερο 22. Ο Μίτσιτς, ο οποίος έφυγε το φλερ από τις Oklahoma City Thunder στη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά τελικά υπέγραψε ένα συμβόλαιο επέκτασης με την ΕΦΕΣ που τον καθιστά τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην Ευρώπη. Ο Σέρβος, ο οποίος έκανε εκπληκτική πορεία, ειδικά την τελευταία διετία. Goal foul. Εύστοχη και η βολή από τον Ζούγκιτς για το 3-0 της Ουλμ. Εδώ ο Μίτσιτς. Προσπαθούν να τον πρεσάρουν οι Γερμανοί. Μπομποά. Γκάζ για τον Πετρούσεφ. Εδώ λοιπόν είναι όλο το κομμάτι για τον Σέρβο, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ΕΦΕΣ. Επέλεξε να πάει στην πρωταθλήτρια Ευρώπης την ώρα που ήταν περιζήτητος, αλλά η μονοετής αυτή συνεργασία του επιτρέπει κυρίως να εξελίξει το παιχνίδι του και στην συνέχεια να κοιτάξει εκ νέου στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού το επόμενο καλοκαίρι στο NBA. Η Ουλμ σκόραρε και πάλι. Η Ουλμ που μπαίνει χωρίς άγχος, τουλάχιστον αυτό φαίνεται από τις πρώτες κατοχές που έχουν οι Γερμανοί απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πετρούσεφ, Μίτσις, στη γωνία είναι ο Άντερσον, εκτελεί για τρεις και εύστοχη. Ο Άντερσον, ο οποίος στην περσινή Ευρωλίγκα σούταρε με 36% τρίποντο, και βέβαια αυτό το μακρινό σουτ είναι που τον έχει καθιερώσει τόσα χρόνια στην Ευρωλίγκα. Ο Blossom Game πήρε την εστερική και άφησε την μπάλα στο καλάθι της ΕΦΕΣ. 7-5 μπροστά η Ουλμ. Μίτσιτς. Το πικ από τον Πετρούσεφ και το επιθετικό rebound από τον Σέρβο, ο οποίος όμως με δεύτερη προσπάθεια θα τελειώσει τη φάση. Ο Πετρούσεφ είναι 20 χρονών στην εθνική ομάδα της Σερβίας. Στο προολυμπιακό ήταν ο πρώτος σκόρερ στο Βελιγράδι με 15,5 πόντους κατά μέσο όρο. Παρ' όλα αυτά η Σερβία δεν τα κατάφερε. Η Ιταλία ήταν αυτή η οποία από το προολυμπιακό εκεί κατάφερε να περάσει στην τελική φάση των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο. Επιθετικό rebound και δεύτερη κατοχή για τους Γερμανούς, με τον Μπρέτζελ να κάνει τη διαφορά. Ο Μπρέτζελ είναι ένα παιδί 22 ετών με ύψος 2-12. Θα τον δείτε. Έχει αρκετά γρήγορα πόδια. Εδώ θα πάρει το rebound έπειτα από την άστοχη προσπάθεια του Πετρούσεφ. Drive και δύο βολές για τον Justin Simon. Simon, ο οποίος, Κώστα Χαλβατσιώτη, υπέγραψε για 6 εβδομάδες με την Ουλμ, αντικαθιστώντας τον Καρίμ Τζάλοου, ακριβώς δηλαδή τον παίκτη στον οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα. Ο Κρίστον είναι ο παίκτης ο οποίος θα εκτελέσει τις βολές. Γιάννη, με το Γιάκα Λάκοβιτς να κάνει ήδη τις πρώτες παρατηρήσεις, γιατί
προσπαθεί να διορθώσει τα κακό κείμενα στην άμυνα κυρίως και αυτό φάνηκε στα επιθετικά rebound του πήρε ο Πετρούσεφ. Για την Ουλμ. Μίτσιτς παίρνει το φάουλ από τον Ζούγκιτς. Και εδώ ο Εργίνε Ταμάν αρκετά χαλαρός στο ξεκίνημα του αγώνα. Βασίλε Μίτσιτς για τον Μπομπουά, το σκριν από τον Μπορμάν, ο οποίος πηγαίνει μέχρι μέσα, βγάζει τελικά για τον Μίτσιτς, μακρινό τρίποντο, airball, ο Μπορμάν θα κοπεί όμως από τον Φίλιπς και τελικά η μπάλα περνά στη γερμανική ομάδα. Εδώ ο Αντριάν Μπορμάν. Η ΕΦΕΣ που είναι μια ομάδα, αν παρατηρήσει κανείς τα χρόνια των παικτών, αρχίζει και γερνάει, παρόλα αυτά έχει και μια συσσωρευμένη εμπειρία με απίστευτους αυτοματισμούς που αναδεικνύουν τα ατομικά προσόντα του κάθε ενός που περιλαμβάνεται στο ρόστερ του Αταμάν. Νέο φάουλ το οποίο κερδίζει αυτή τη φορά ο Τζαρόν Μπλόσομ Γκέιν, παίκτης που πέρασε από τους Cleveland Cavaliers πριν από 3 χρόνια. Θα αστοχίσει στην πρώτη. Πρώτο φάουλ για τον Μουρμάν. Τρίτο ομαδικό για την ΕΦΕΣ. Εύστοχος στη δεύτερη ο Blossom Game. Για 17. Μπομπουά. Το πικ από τον Μπορμάν, μέχρι μέσα ο Μπομπουά, τελειώνει τη φάση. Εδώ ο Ροντρίκ Μπομπουά, μια σπουδαία επιλογή που μπορεί να έρχεται και από τον πάγο του Αταμάν σε πολλά παιχνιδιά από τη στιγμή που ο Σέιν Λάρκιν είναι υγιής και αγωνίζεται κανονικά. Κριστόφ. Γίνεται το κλέφτημα από τον Άντερσον. Ολοκληρώσε ο Μπορμάν και τώρα ο Μίσιτς. Καλή άμυνα από τον Κριστόφ Φίλιπς που έχει και πάλι την μπάλα. Ζούγκιτς πήγε στην ατομική προσπάθεια και κερδίζει το φάουλ από τον Πετρούσεφ. Ο Φέντορ Ζούγκιτς, ο οποίος θα εκτελέσει βολές. Εδώ νωρίτερα είδατε το κλέψιμο από τον Σεμάς Κρίστον. Στη γραμμή των ελευθέρων βολών ο Φετέρ Ζούγκιτς, ο οποίος, και ενώ βλέπουμε τον Μπράιαν Ντάνστον που έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο, ο Ζούγκιτς ευστοχή στην πρώτη. Σας λέγαμε ότι στις 22 Φεβρουαρίου του 2019 έγινε ο νεότερος παίκτης που αγωνίστηκε ποτέ στην Ευρωλίγκα. Τότε με τη φανέλα της Μπουντούτσνοστ. Ήταν 15 ετών και 157 ημερών όταν πάτησε το παρκέ σε έναν αγώνα απέναντι στην Bayern Monaco. Εδώ εκπληκτική η άμυνα από τον Justin Simon, το λάθος από τον Μίτσιτς. Ο Μίτσιτς ο οποίος γίνεται αλλαγή γιατί μπήκε μάλλον ράφιμος στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε εδώ σε επανάληψη, χωρίς φάουλ, η άμυνα του Αμερικανού. Θα χάσει το κοντρόλ της μπάλας ο Μίτσιτς. Και βέβαια γίνεται η αλλαγή με τον Ντόγκους Μπαλμπάι να περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Χέρκενχοφ. Blossom Game. Με ταμπλό η εκτέλεση από τον Justin Simon για το 13-9 της Ulm. Η Ulm που δείχνει ιδιαίτερα κοντρολαρισμένη σε αυτό το ξεκίνημα του αγώνα. Μια ομάδα που δείχνει να έχει ξεκάθαρους ρόλους, με τους Αμερικανούς πάντα σε πρώτο πλάνο και όλους τους υπόλοιπους να τους συμπληρώνουν ιδανικά μέχρι τώρα.
Αυτός είναι ο αρχηγός της ομάδας, ο Κίντερ, που εισέρχεται στον αγώνα. Στη θέση του Σεμάζ Κρίστον. Άντερσον, η τρίποντη εκτέλεση αυτή τη φορά δεν θα βρει το στόχο. Αμυντικό rebound από τον Κλεπάις. Blossom Game. Και πάλι ο Κλεπάις. Το επιθετικό φάουλ το οποίο θα πάρει ο Μπομπουά. Πάνω στο screen. Εδώ ο Γάλλος. Ο Ροντρίκ Μπομπουά. Τον οποίο ανακάλυψε ο Μικαέλ Πιετρίς όταν έπαιζε στη Γουαδελούπη. Τον είδε σε ένα πάρκο που έπαιζε. Να εδώ ο Γάλλος. Του προξένησε πολύ μεγάλη εντύπωση, του μίλησε και από εκεί πέρα τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους. Το φλότερ είναι άστοχο, αμυντικό rebound από τον Brian Dunston. Και τώρα Μπομπουά. Παίρνει το σκρίν από τον Dunston. Επιστρέφει στον Άντερσον. Και ο Μόερμαν. Το τρίποντο από την κορυφή είναι εύστοχο. Ούτως ή άλλως, ο Αταμάν αυτό έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Από το 18 ειδικά φρόντισε να μαζέψει forward. Γενικά όλοι οι παίκτες στο ρόστερ του να σουτάρουν με εξαιρετικό ποσοστό τρίποντο. Προσπαθεί να απαντήσει χωρίς όμως αποτέλεσμα η Ουλ. Θετικό rebound από τον Γκίντερ. Και νέο τρίποντο που αυτή τη φορά βρίσκει τον στόχο από τον Blossom Game. Για το 16-15 της Ουλ. 3-33 τώρα για την πρώτη περίοδο. Μπαλμπάι. Άντερσον. Εδώ ενδεχομένως να υπήρχε και φάουλ. Τελικά τελειώνει τη φάση με δεύτερη προσπάθεια. Ο Τζέιμς Άντερσον. Στον ευνηδιασμό χτυπάει η Ουλ και παίρνει φάουλ. Βόλες. Ο Τόμας Κλεπάις. Ο Αυστριακός. Πρώην παίκτης της Braunschweig. Ο Λάκοβιτς έχει να το λέει ότι θέλει να παίζει γρήγορο και επιθετικό παιχνίδι η ομάδα του. Παρά το περιορισμένο budget το οποίο έχει στα χέρια του, δείχνει πως έχει σχηματίσει μια ομάδα με αρετές. Μέσα και η δεύτερη βολή από τον Κλεπάις για το 18-17. Μπαλμπάι. Πάνω του είναι ο Γκίντερ. Ο Μπομπουά είναι αυτός που προσπαθεί να βγει από τα σκριν και τώρα θα πάρει την μπάλα. Μπομπουά ο οποίος έχασε την τρίπλα όμως και ξαναβγάζει τον Μπαλμπάι. Εξαιρετική η πάσα προς τον Dunston από τον αρχηγό της ΕΦΕΣ. Μπάλα όμως είναι από πλάγια. Κοιτάξτε εδώ πως περνάει την μπάλα. Μέσα από κλειδαρότρυπα προς τον Dunston. Το φάουλ γίνεται χαμηλά όμως. Η μπάλα είναι από έξω. Άντερσον. Σκρίν από τον Πετρούσεφ. Pick and roll και τελειώνει τη φάση. Αυτές τις φάσεις τις έχει μάθει καλά ο Φίλιπ Πετρούσεφ. Ο απόφυτος του Γκονζάγκα. Τώρα ο Μπαλμπάι. Με βασικό το ρόλο του προσόν την πίεση πάνω στην μπάλα. Επιτηρεί τον Γκίντερ. Γίνεται κίνηση από τον Χέρχενχοφ. Τρίποντο είναι άστοχο. Μάχη για το rebound. Τελικά η μπάλα από τα χέρια του Dunston βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. 14 δευτερόλεπτα πηγαίνουν στην Ulm, η οποία υπολείπεται μόλις ενός πόντου της ΕΦΕΣ 2-24 πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Είναι το τρίτο τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο κόσμος συνεχίζει και έρχεται στις κερκίδες. Ο Παναθηναϊκός από 48 όρου έχει ανακοινώσει
sold out για το τουρνουά. Γκίντερ κάνει το drive, αφήνει την μπάλα. Εξαιρετική κίνηση του αρχηγού για το 20-19. Η ΕΦΕΣ που δίνει την αίσθηση ότι θα παίξει όσο χρειάζεται για να κερδίσει το παιχνίδι. Να δούμε όμως, ακόμα βρισκόμαστε στην πρώτη περίοδο. Άντερσον παίρνει το φάουλ, παραλίγο να βάλει και το καλάθι. Το φάουλ είναι από τον Justin Simon. Είδατε το εξαιρετικό γύρισμα του James Anderson, ο οποίος έχει περάσει από San Antonio Spurs, Houston Rockets, Philadelphia 76ers, με τους οποίους μάλιστα την περίοδο 2013-14 είχε 10,1 πόντους με 43% στο τρίποντο πριν να ξεκινήσει την καριέρα του στην Ευρώπη, με πρώτο σταθμό το Κάουνας και την Ζαλγίρις. Πλέον βέβαια πρωταθλητής Ευρώπης με την ΕΦΕΣ. Κλαπάει από το σώμα του Μπρέτζελ, η μπάλα είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Στη φάση ανεπλάγει και ο Ντάνστον, αλλά ο Κορομιλάς ήταν μπροστά και είδε ότι ακούμπησε και στο σώμα του Γερμανού. Εδώ η απειρία του Τολγκάκε Τσίμ που έχει περάσει τον αγώνα και έχει τώρα την μπάλα στα χέρια, παραλίγο να οδηγεί σε λάθος. Πετρούσεφ έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια έπειτα από την πάσα του Ντάνστον που τον έφερε κάτω από το καλάθι. Γκίντερ το τρίποντο στον εφηδιασμό. Βρίσκει στη Στεφάνη. Γετσίμ. Τολγκάκε Τσίμ, 25 ετών, με ύψος 2-6, παίζει στην περιφέρεια. Και θα σουτάρει τώρα για 3. Επιθετικό rebound από τον Ντάνστον. Δεν τελειώνει τη φάση. Ο Μπρέτζελ με ένα μικρό χαστούκι στην μπάλα την έδωσε σε συμπαίκτη του. Νέα κατοχή για την Λούλη. Κλαπάεις. Σηκώνεται για 3 και εύστοχη. Ο Τόμας Κλαπάεις, 31 ετών. Στην δεύτερη χρονιά του με την Ulm, τη βάζει μπροστά με 23-21. Μισό λεπτό ακόμη για το δεκάλεπτο. Πετρούσεφ από την κορυφή θα αστοχίσει. Έχει περάσει το second Ουμίν και το third unit. Ο Αταμάν πάνω στον αγωνιστικό χώρο. Βαλμπάι. Τουντσέρ το τρίποντο. Είναι εύστοχο. Ο Μπουγκραχάν Τουντσέρ. Για το προβάδισμα της τουρκικής ομάδας. Ο στόπ από τον Πετρούσεφ. Πάνω στον Justin Simon. 2,5 δευτερόλεπτα στη διάθεση της Ουλ για να κυλώσει επίθεση. Πρέπει να γίνει άμεσα ένα σουτ, το οποίο είναι εύστοχο από τον Κλαπάις, buzzer beater, το οποίο βάζει μπροστά και 6 στα 8 δίποντα από την Ulm. Για να ακούσουμε και τον Κώστα Χαλβατσιώτη. Και οι δύο προπονητές στάθηκαν στην άμυνα. Αρχίζουμε όμως από τον Εργίνα Ταμάν, ο οποίος έβαλε τις φωνές στους παίκτες του με αφορμή. Κώστα, ακούστηκαν μέχρι εδώ. Το καλάθι που δέχτηκαν σε 2,5 δευτερόλεπτα. Και βέβαια δεν υπάρχει πρόβλημα στο να κάνουμε φάουλ στην άμυνα. Ήταν μια δεύτερη παρατήρηση. Και η τρίτη ήταν οι άμυνες στα pick and roll των Γερμανών. Ο Λάκοβιτς από την άλλη πλευρά παρατήρησης έκανε για τα χαμένα rebound, αυτά που πήραν οι παίκτες της ΕΦΕΣ και βρήκαν στόχο, και γενικότερα για την άμυνα, την οποία θέλει πιο πιεστική στην περιφέρεια. Λέει, αφήσα τον Μπαλμπάι να παίζει μόνος του, χωρίς καν να τον πιέσετε. Και έδειξε και κάποια συστήματα με κίνηση, γιατί θέλει να τραβήξει τον Ντάνστον μακριά από τη ρακέτα, να δημιουργήσει χώρους για να φύγουν κάποιοι από τους παίκτες του σε lay-up. Γιατί δεν είναι εύκολο να πάει με το σέντερ του να χτυπήσει το καλάθι της ΕΦΕΣ. Δύο λανθασμένες επιθέσεις στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Μία από τον Ντάνστον που ήθελε να τριπλάρει με την μπάλα, δεν είναι δική του δουλειά αυτή. Και μία από τον Γκίντερ που έστειλε την μπάλα
εκτός αγωνιστικού χώρου. Τώρα ο Πετρούσεφ για τον Μπαλμπάι. Τουμτσέρ, νέο τρίποντο. Στη λήξη του χρόνου υπάρχει επιθετικό rebound από τον Ντάνστον και νέα κατοχή για την ΕΦΕΣ. Εδώ επιθετικό φάουλ από τον Τολγκά Γετσίν, ο οποίος το παράκανε. Γιατί μία, δύο, στην τρίτη, εδώ ρίχνει μία καλή με τον αριστερό αγώνα. Τον βλέπετε εδώ, τον Γετσίν. Το 25-24 παραμένει. Καθώς δεν υπάρχει σκορ στη δεύτερη περίοδο. Εδώ πήγε να κάνει κάτι ιδιαίτερα φιλόδοξο ο Κρίμερ, που έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Δεν τα κατάφερε. Ντάνστον, το φάουλ από τον Κλαπάιζ. Μπράιαν Ντάνστον, 35 ετών πλέον. Ο Αμερικανός, ο οποίος στην εποχή του με τον Ολυμπιακό αναδείχθηκε δύο φορές καλύτερος αμυντικός της Ευρωλίγκας. Μίτσιτς που επανήλθε στον αγωνιστικό χώρο. Ντάνστον δεν θα τελειώσει τη φάση. Το τελείωμα έπειτα από την εξαιρετική κατά τα άλλα ενέργεια ήταν άτσαλο. Το τρίποντο στον ευνηδιασμό όμως βρίσκει στόχο από τον Τόμας Κλαπάιζ. Ο Αυστριακός που δείχνει να έχει μια ιδιαίτερη έφεση στο μακρινό σουτ. Τουντσέρ. Μίτσιτς προσπαθεί να απαντήσει. Δεν θα τα καταφέρει. Εύκολο το rebound για τον Blossom Game και τώρα το foul από τον Τουντσέρ. Σωστό. Σταμάτησε τον εφηδιασμό της γερμανικής ομάδας. Ούτως ή άλλως, ο Γιάν Γκαλάκοβιτς δείχνει μέχρι τώρα στο παιχνίδι ότι κάθε ευκαιρία δοθήσεις θα προσπαθήσουν οι παίκτες να τρέξουν. Έπειτα από ένα rebound ή ένα κλέψιμο. Και εδώ ο Εργίνα Ταμάν. Νωρίτερα έβαλε τις φωνές. Κυρίως γιατί οι παίκτες του δεν ακολούθησαν τα βασικά του αθλήματος. Εδώ ο Μπρέτσελ τελειώνει τη φάση. Ο Μπρέτσελ με ύψος 2-12 δεν έχει πρόβλημα μετά το pick and roll που έπαιξε με τον Κρίστον. Μίτσιτς. Εδώ μία από τις χαρακτηριστικές κινήσεις του Σέρβου που τον έχουν καθιερώσει ως τον MVP, τον κορυφαίο της Ευρωλίγκας. Πήρε μαζί του όλη τη γερμανική άμυνα. Πήρε και το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Κοιτάξτε εδώ. Με χαρακτηριστικό τρόπο. Μάθημα, δίδαγμα για τον Μπρέτζελ. Και εδώ ο Μίτσιτς. Γεννημένος στο Κράγεβο. Η ΕΦΕΣ μειώνει σε 27-30. Φίλιπς. Και το επιθετικό φάουλ από τον Κρίστον, ο οποίος έριξε μία αγωνιά στον Μίτσιτς, στο πρόσωπο του Σέρβου. Στις εξέδρες εδώ στο ΆΚΑ, ο πρώην πλέον coach της ΑΕΚ. Να λοιπόν ο Μίτσιτς δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Αφήνει για τον Τουτσέρ. Τρίποντο δεν είναι καλό. Αλλά υπάρχει επιθετικό rebound για την ΕΦΕΣ. Και τώρα ο Πετρούσεφ που χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του έπειτα από την διαφαινόμενη, μάλλον διαγραφόμενη assist του Γιγιτκάν Σαϊμπίρ που έχει περάσει τον αγώνα. Εδώ ο Πετρούσεφ, ο οποίος πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένος πάνω στο παρκέ. Ατομική ενέργεια και μακρινό rebound για τον Μίτσιτς.
έβητα από το σουτ του Κρίστον. Μίτσιτς βγάζει τον Πετρούσεφ. Εδώ λοιπόν σέρβος προς σέρβο. Του έδωσε την ευκαιρία να ισορροπήσει μετά το λάθος που έκανε. Με ένα καλάθι. Πλάις και ο Σίγκλετον χρειάζονται ακόμη κάποιες μέρες για να μπουν στους κανονικούς ρυθμούς. Για να ακούσουμε και τον Κώστα Χαλβατσιώτη. Ο Εργκίνα Ταμάν, λοιπόν, αφού γι' αυτόν αναφερόσουν, δεν είπε πάρα πολλά πράγματα. Ζήτησε καλύτερα block-out, rebound, να μην δώσουν κανένα επιθετικό rebound πλέον τους Γερμανούς και θέλει ακόμα περισσότερη κίνηση στην μπάλα. Από την άλλη, το ζήτημα ήταν η αρχή κίνηση απέναντι στον Μπρετούσεφ του Μπρέτζελ και η αλληλοκαλύψη στην άμυνα. Και σε δεύτερο λόγο θέλει να βάλει στην επίθεση τον Blossom Game περισσότερο. Δεν πήρε πάσες, έδειξε ένα σύστημα με δύο screen για να μπορέσει να εκτελέσει ο Αμερικανός. Η αλήθεια είναι ότι ο Μπρέτζελ θα πάρει πολλές ευκαιρίες σε αυτό το τουρνουά, ενώ εδώ υπάρχει φάουλ του Πετρούσεφ πάνω στον Κρίστον, δικαίωμα για δύο βολές στον Αμερικανό. Τον απόφυτο του Εξέβγερ θα δείτε εδώ με το αριστερό το σπρόξιμο του Πετρούσεφ. Αυτό αρκεί την ώρα που ο αντιπαλός του βρισκόταν στο ένα πόδι. Λέγαμε λοιπόν για τον Μπρέτζελ, ο οποίος εν διαπουσία του Φελίσιο θα πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο σέντερ της Ουλμ είναι ο Βραζιλιάνος, που έχει έρθει ως η μεγάλη ενίσχυση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο Φελίσιο, ο οποίος αγωνίστηκε 252 αγώνες στο NBA με τους Chicago Bulls και είναι 29 ετών, με ύψος 2,11, ένας παίκτης που σίγουρα θα βοηθήσει την Ulm στη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου που μόλις τώρα ξεκινά. Το φάουλ από τον Ζούγκιτς πάνω στον Μίτσιτς. Και εδώ ο Βασίλη Μίτσιτς, 27 ετών. Ένας παίκτης που τα κάνει όλα και συμφέρει για την ΕΦΕΣ. Μάλιστα, τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, μαζί με τον Νίκολα Γιώκιτς, έγιναν το πρώτο δίδυμο από το σερβικό μπάσκετ που παίρνουν το MVP την ίδια χρονιά σε Ευρωλίγκα και NBA. Μεγάλη εμπλάβη σχολή. Εδώ ο Blossom Game, μας έλεγε νωρίτερα ο Κώστας Χαλασιώτης ότι θα πάρει περισσότερες προσπάθειες, αλλά εδώ κόπηκε από την τουρκική άμυνα. Μίτσιτς, το σκρίνα από τον Πετρούσεφ και το τρίποδο του Βασίλη Μίτσιτς είναι εύστοχο σε μια κίνηση σήμα κατά δεθέν. 32-32, το σκόρ είναι ισόπαλο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και τώρα γίνεται το λάθος από τον Κρίστον. Στην προσπάθειά του να τροφοδοτήσει τον Ζούγκιτς, η μπάλα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Εδώ, κοιτάξτε, ο Μίτσιτς που κρύβεται πίσω από το σκριν του Πετρούσεφ και έτσι έχει ελεύθερο τρίποντο, ενώ νωρίτερα ο Blossom Game βρέθηκε ανάμεσα σε Πετρούσεφ και κοιτάξτε εδώ πώς τον καπακώνει ο Σέρβος. Τουτσέφ. Πάντα με την μπάλα στα χέρια. Θα κάνει ατομική ενέργεια. Ο Πετρούσεφ goal foul με αυτό το follow. Ο Μπρέτζελ εκεί είναι πιο βαρύς και πιο αργός στις κινήσεις του. Ο Μπρέτζελ που το scouting report αναφέρει ότι έχει γρήγορα πόδια, αλλά στις αντιδράσεις κοντά στο καλάθι θα δείτε ότι εδώ ο Πετρούσεφ τον κερδίζει μάλλον εύκολα. Μέσα και η συμπληρωματική βολή από τον Σέρβο ψηλό. Που αναμένεται να κάνει θράψη με τη φανέλα της ΕΦΕΣ. Κλαπάρις. Προσπάθησε να βγάλει για τον Blossom Game. Χωρίς όμως αποτέλεσμα γίνεται ακόμη ένα λάθος από την Ουλ. Νομίζω ότι αυτές οι τελευταίες επιλογές
εκνευρίζουν κάπως τον Γιάννη Λάκοβιτς, ο οποίος συνήθως είναι ήρεμος στον πάγκο. Άντερσον. Και το λάθος το οποίο γίνεται από τον Τουντσέρ που πάτησε την πλάγια γραμμή. Εδώ έχει γίνει μεγάλος λόγος για την αναγκαιότητα να ανοίξει το γήπεδο στις πλαϊνές γραμμές, γιατί οι παίκτες δεν μπορούν να συνηθίσουν αυτό το τόσο μικρό διάστημα που έχουν για να πατήσουν. Κλαφάις. Ελεύθερο τρίποντο από τον Κρίστον, είναι άστοχο. Δυνητικό rebound του Άντερσον. Μίτσιτς. Reverse κίνηση. Ο Μίτσιτς που ζήτησε το φάουλ από τους διαιτητές δεν δόθηκε. Blossom Game. Δεν θα τα καταφέρει ούτε ο Μπρέτζελ με το follow. Το παιχνίδι το οποίο γίνεται run and gun. Μίτσιτς παίρνει το φάουλ και δικαίωμα για βολές. Με μια προσποίηση εδώ ο Βασίλε Μίτσιτς ζητάει φάουλ για νωρίτερα. Την Αταμάν από την άλλη πλευρά νομίζω ότι είχε αρκετά να πει ο Λάκοβιτς, έτσι δεν είναι Κώστα? Από αυτόν θα αρχίσουμε, διότι έκανε παρατηρήσεις για την άμυνα μέσα στη ρακέτα. Είναι πασιφανές. Όχι ότι δεν μπορεί ο Μπρέτζελ, δεν είχε καμία βοήθεια. Εννοείται ότι είναι πολύ πιο γρήγορος ο Πετρούσεφ. Και δεν είναι μόνο τα επιθετικά rebound, είναι η κίνηση του Πετρούσεφ που ο Μπρέτζελ αργούσε να ακολουθήσει. Όλο αυτό δημιουργούσε ανισορροπία στην άμυνα και έτσι ήρθαν τα προβλήματα. Παρόλα αυτά, ο Γιάννη Λάκοβιτς εμψύχωσε τους παίκτες του. Δεν τα παρατάμε, προσπαθούμε. Και αυτό έχει να κάνει με την ανατροπή που έκανε η ΕΦΕΣ. Γνωρίζουν ότι τα μεγέθη είναι πολύ διαφορετικά. Αλλά από εκεί και πέρα θέλει να παλέψουν κι άλλο, να προσπαθήσουν. Ο Αταμάν δεν έκανε παρατηρήσεις. Μίλησε για την επίθεση περισσότερο και θέλει να πάρουν προσπάθειες όλοι. Άλλωστε, είναι ένα παιχνίδι για να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους ή τέλος πάντων την ετοιμότητά τους. Και οι παίκτες δεύτερης γραμμής. Άστοχος ο Κλαπάης, αμυντικό rebound από τον Μίτσιτς. Τρίποντο άστοχο από τον Σαϊμπίρ. Εν στάση, χωρίς να γυρίσει μπάλα. Νομίζω δεν αφήνει ικανοποιημένο τον Αταμάν. Εδώ ο Ζούγκιτς, ο οποίος θα κάνει ακόμη ένα λάθος για την Ουλμ. Οι Γερμανοί, οι οποίοι προϊόντος του χρόνου έχουν γεμίσει τη στατιστική στον τομέα των σφαλμάτων. Και τώρα η αλλαγή από τον Αταμάν αμέσως έβγαλε τον Σαϊμπίρ που νωρίτερα εκτέλεσε για τρεις χωρίς να γυρίσει μπάλα στη θέση του Μορμάν. Τον βλέπετε εδώ. Τουντσέρ. Ο Μίτσιτς, ο οποίος βγαίνει τώρα από τα σκριν και παίρνει την μπάλα. Δίνει στον Πετρούσεφ. Ο Πετρούσεφ από την κορυφή με αυτό το σουτ πιάνει ένα μίνιμουμ απόδοσης. Ο Σέρβος του βάζει μπροστά την Εφές με 39-32. Κλέψουμε από τον Άντερσον. Να λοιπόν που ο Άντερσον κάνει και τη βρώμικη δουλειά, μπορεί να είναι 32 ετών, αλλά ορισμένα πράγματα πρέπει να κατανοήσουν άπαντες ότι δεν έρχονται τυχαία. Η ΕΦΕΣ για να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης, μια διάκριση την οποία πιθανότατα θα είχε πάρει και πριν από 2 χρόνια αν είχε ολοκληρωθεί η Ευρωλίγκα. Όλες αυτές οι μικρές λεπτομέρειες είναι που δημιουργούν μια πραγματικά καλή ομάδα. Στη γραμμή ο Αντριάν Μορμάν. Πρώτη βολή εύστοχη. Μορμάν, ο οποίος έχει παίξει στην Ευρωλίγκα με την Ορλεάν το 9, με την Ανσί το 10, τη Λιμός το 14, την Ταρουσάφακα το 16, την Μπαρτσελώνα το 17 και από το 18 είναι στην ΕΦΕΣ. Είναι μια σειρά ομάδων από τις οποίες πέρασε μέχρι να βρει το απάκιο του στην τουρκική ομάδα. Εδώ ο Κριστόν εκτελεί
ο Κριστόν που έγινε draft νούμερο 55 από τους Miami Heat το 14, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να αγωνιστεί στο NBA. Νορμάν, το hook είναι άστοχο, ο ίδιος όμως θα πάρει το επιθετικό rebound και θα βγάλει την μπάλα έξω στον Βουντσέρ. Μίτσιτς, το τρίποντο με τη μία. Προσπάθησε να σκοράρει με ταμπλό, χωρίς όμως να βρει το στόχο. Αμυντικό rebound από τον Χέρκενχοφ. Και τώρα ο Κλάπαϊς αφήνει και πάλι στον Χέρκενχοφ. Τρίποντο από την κορυφή, είναι εύστοχο. Το είπαμε και νωρίτερα ότι ο Αυστριακός έχει αυτή την ευχέρεια από την περιφέρεια. Μειώνει η Ούλμ σε 40-37. Έπειτα από το screen του Χέρκενχοφ, εκεί κόλλησε ο Τουντσέρ. Και τώρα ο Blossom Games στον ευνηδιασμό. Τελειώνει τη φάση, παίρνει και το foul από τον Τουντσέρ. Μαζί και το χειροκρότημα του κόσμου, που συνεχίζει να έρχεται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Εδώ, κοιτάξτε, πήγε στην Μπαρτσελόνα και αγωνίστηκε. Και δικαιώθηκε, καθώς πήρε μαζί της στην Ευρωλίγα. Για να ακούσουμε και τον Κώστα Χαλβατιώτη. Οι παρατηρήσεις του Εργίνα Ταμάν αφορούσαν στην άμυνα. Με αφορμή το τρίποδο που δέχτηκε από τον Κλεπάης, του δώσετε ελεύθερα σουτ. Δεν είναι δυνατόν να δίνουμε ελεύθερα σουτ. Του το ξαναδώσανε, Κώστα. Ναι, είναι η δεύτερη φορά που έγινε αυτό. Αλλά θέλει περισσότερη συγκέντρωση πάνω στον αντίπαλο. Αυτό εξηγούσε. Και για την επίθεση θέλει να πάει κοντά στο καλάθι. Από την άλλη πλευρά, οι οδηγίες του Λάκοβιτς ήταν για άμυνα κοντά στο καλάθι. Και εδώ ο Blossom Game, ο οποίος και έκανε το κλέψιμο νωρίτερα, καπάκωσε την μπάλα, την έκλεψε σαν χταπόδι και στη συνέχεια με διπλή προσπάθεια, διπλό follow, τελείωσε τη φάση για το 42-40 της Ulm. Μίτσιτς, 25 δευτερόλεπτα τώρα για να κλείσει το ημίχρονο. Ο Μίτσιτς, ο οποίος, για να δούμε, θα σουτάρει για τρεις, πηγαίνει μέχρι μέσα και κερδίζει βολές. Το φάουλ είναι από τον Σεμάζ Κρίστον. Κρίστον, ο οποίος είχε και ένα πέρασμα από την Μπασκόνια την περσινή σεζόν. Και εδώ ο Αντριάν Μουερμάν με τον Μπέλοσοβιτς. Στη γραμμή ο Μίτσιτς. Πέρσι στην MVP χρονιά του είχε 16,7 πόντους, 4,9 assist, 2,6 rebound, σούταρε με 39% από την περιφέρεια. Μια σπουδαία περίπτωση πραγματικά. Ο MVP της Ευρωλίγας. Είναι αυτός που θα φέρει το σκορ σε ισορροπία και πηγαίνει στον πάγκο της ομάδας. Στη θέση του πέρασε ο Μπομπουά έπειτα από αρκετή ώρα. Τελευταία κατοχή για την Ulm. Ο Βαλμπάη πιέζει πάνω στην μπάλα τον Μάριο Στόλ. Κλαπάης. Χέρκενχοφ. Στόλ το τρίποντο είναι άστοχο. Χειροκρότημα από τον Λάκοβιτς. Το σκόρ είναι ισόπαλο έπειτα από το πρώτο ημίχρονο. 42-42. Η ΕΦΕΣ η οποία χρησιμοποίησε. It's nice, especially in the summer, but during the winter it's tough to stay far from the gym. Μου λείπει να προπονώ ομάδες γενικότερα και όχι μόνο ελληνικές, γιατί είναι διαφορετικό σε ελληνική ομάδα. Tell us a favorite for the next EuroLeague, a team that is favorite, FS or something else? Yeah, it's tough to predict, but I believe FS will be again a front runner. And I see from my side Milano as a team with great potential. Thank you very much. You're really welcome. Τελευταία ερώτηση, ποιον βλέπει φαβορί στην Νέα Ευρωλίγκα, ΕΦΕΣ φυσικά, αλλά και από τη χώρα μου, το Μιλάνο. Βέβαια. Thank you very much. You're welcome. Το παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε, ο Μπάνκι, ο οποίος αναφέρθηκε και στον Ρόντιον Κούριξ, ο οποίος αγωνίζεται στην Παρτίζαν, ερχόμενος από το NBA και βέβαια ανήκει στην Ιταλική Εθνική Ομάδα. Το παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε εδώ, οι δύο ομάδες δεν έχουν σκοράρει μέχρι στιγμής. Εδώ δεν θα τα καταφέρει ούτε ο Φέντορ Ζούγκιτς. Εύκολο το rebound τελικά από τον Μπράιαν Ντάνστον. Τον Ντάνστον
που δίνει εδώ το screen στον Μπομπουά. Το μακρινό τρίποντο του Μουερμάν δεν είναι εύστοχο. Γκίντερ. Το φλότερ δεν είναι καλό. Εύκολο το rebound του Μουερμάν και τώρα η ΕΦΕΣ μπορεί να τρέξει. Για να δούμε με τον Μπομπουά. Πράγματι πιάνει έναν οργάνωτη την άμυνα της Ουλμ και παίρνει τον goal foul, καθώς εκεί ο Κρίμερ δεν κατάφερε να σταματήσει τον Γάλλο. Θα δείτε εδώ σε επανάληψη. Δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή στον Ρόντρικ Μπομπουά. Μπομπουά, ο οποίος ξεκίνησε να παίζει με τη Σολέ το 2006 σε μια ομάδα όπου παιδικό τότε μαζί του είχε τον Νάντο Ντεκολό. Για να καταλάβει κάποιος γιατί πράγμα μιλάμε. Πέρσι σούταρε με 41,3% τρίποντο. Είχε 10,8 πόντους ανά αγώνα στην χρονιά πρωταθλητισμού που έκανε η ΕΦΕΣ. Γκίντερ. Αυτός είναι ο Μπρέτζελ απέναντι στον Ντάνστον. Δεν τα καταφέρει με το αριστερό hook. Εύκολο το rebound του Μέρμαν. Τρίποντο του Μπομπουά και επιθετικό rebound από τον Ντάνστον που ξαναπαίνει την μπάλα και τώρα θα παίξει με την πλευρά του. Όχι, ξαναβγάζει τον Μπομπουά με μια προστή σημαίνει μόνος του. Αδειάζει τον αντίπαλό του και εκτελεί. Μάχη για το rebound. Τελικά οι Γερμανοί βγαίνουν κερδισμένοι. Και κατεβάζουν τώρα την μπάλα με τον Γκίντερ. Μπρέτζελ αφήνει και πάλι στον Γκίντερ. Ο αρχηγός της Ουλ. Ο οποίος έχει ύψος 1,84 και βλέπετε πόσο δυσκολεύεται από τη στιγμή που θα μπει μέσα στην αντίπαλη ρακέτα. Τρίποντο εύστοχο από τον Ζούγκιτς. Που βάζει και πάλι τις δύο ομάδες στην ισορροπία. 45-45. Η Ουλμ, μια ομάδα που προσπαθεί απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, ακόμη και αν αγωνίζεται χωρίς τέσσερα βασικά στελέχη της, να ορθώσει ανάστημα. Μίτσιτς. Τον επιτηρείο Γκίντερ. Μίτσιτς έβγαλε ελεύθερο τρίποντο του Μπομπουά και ο Γάλλος δεν θα αλαθέψει. Μπομπουά, ο οποίος έχει άνοιγμα χεριών στα 208 εκατοστά. Δυσανάλογο με το ύψος του, είναι 1,88. Αλλά προσέξτε τα χέρια του, να δείτε, όταν ανοίγουν. Γκίντερ, στη λήξη του χρόνου, αναγκάζεται να σπάρει μακρινό τρίποντο. Αμυντικό ριβάλλον από τον Ντάνστον. Ντάνστον, ο οποίος κυριαρχεί όταν βρίσκεται πάνω στο παρκέ, κάτω από τα δύο καλάθια. Και πώς είναι αυτοί που θυμούνται, ενδεχομένως οι μίστες του ελληνικού μπάσκετ, ότι τον είχε πρώτο επιλέξει ο Βαγγέλης Αλεξανδρής για τον Άρη το 2010. Ο Ντάνστον, ο οποίος τότε στα χέρια του Αλεξανδρή έδειξε αρετές, αλλά έδειξε και ότι είχε πολύ μεγάλο περιθώριο για να δουλέψει. Στον Άρη τότε οι συνθήκες ήταν δύσκολες και ο παίκτης εξελίχθηκε σε διάφορες άλλες ομάδες. Στο μεταξύ, εδώ βρίσκει τρίποντο με τον Φίλιπς η Ουλ για να μειώσει σε 50-48. Ντάνστον, Μίτσις για την απάντηση. Τρίποντο NBA είναι αυτό. Θα στοχίσει. Κανονικό rebound για τους Γερμανούς. Ο Μπρέτζελ δίνει το screen. Φίλιπς. Θα κάνει το λάθος. Ήταν μια παρακινδυνευμένη πάσα αυτή. Τώρα ο Μίτσιτς. Παραλίγο να χάσει το κοντρόλ της μπάλας και να ο Ντάνστον. Βγάζει για τον Γετσίν. Περάσει την μπάλα χωρίς να γίνουν βήματα. Το τρίποντο από τον Μουερμάν είναι άστοχο. Νωρίτερα ο Ντάνστον ζήτησε φάουλ. Σε αυτό το βύθισμα
που επιχείρησε στη γερμανική άμυνα. Γκίντερ. 5,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Νέο τρίποντο. Αυτή τη φορά όμως είναι άστοχος ο Ζούγκιτς. Και πριν σε αυτό στο οποίο ευστόχησε ήταν off balance. Μίτσιτς. Λουγουά. Ταλαιπωρεί τον Ζούγκιτς και εκτελεί από την περιφέρεια με χαρακτηριστικό τρόπο ο Ροντρίκ Μπουμπουά. Που βρίσκεται στην ΕΦΕΣ από το 2018. Αυτή ήταν και η χρονιά που έγινε η αλλαγή στην ΕΦΕΣ. Εδώ ο Γκίντερ που σκοράρει από την περιφέρεια. 53-51. Να λοιπόν η Ιούλ που ετοιμάζει και αλλαγές. Τρεις μάλιστα στον αριθμό ο Γιαγαλάκοβιτς. Και άλλη μία τέταρτη. Αλλάζει τα 4-5 της πεντάδας. Αυτό που θέλει να δει ο Λάκοβιτς το έχει δει προφανώς μέχρι τώρα. Κώστα, ένα παιχνίδι στο οποίο η Ουλ, αν μη τι άλλο, δείχνει να μην φοβάται απέναντι στο όνομα του αντιπάλου. Λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ναι, μεν παλεύει απέναντι στην ΕΦΕΣ, η οποία είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης και η οποία είναι πολύ σύνθετη ομάδα. Αυτό που ο Λάκοβιτς θέλει είναι να είναι μια ομάδα η Ουλμ αξιόπιστη για το γερμανικό πρωτάθλημα, το οποίο είναι φυσικά πολύ διαφορετικό από την Ευρωλίγκα. Και ακόμα και αν έχει 2-3 ψηλά κορμιά, ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ένα μπάσκετ διαφορετικό, γρήγορο, περιφερειακό, δηλαδή μη μας εκπλήσουν οι παρουσίες, για παράδειγμα, του Κλαπάης του Αυστριακού ή του Γκίντερ του Αρχηγού που εκτελούν αυτοί και δεν είναι καν τα πρώτα βιολιά. Δηλαδή είναι έτσι το γερμανικό πρωτάθλημα που χρειάζεται τέτοιου είδους παίκτες. Δεν θα παίξει δηλαδή με τα σέντερ. Αντίθετα, η Ευρωλίγκα πρέπει να παίξει με όλους και με όλα τα συστήματα. Καλά, η Ούλμα αγωνίζεται και στο Euro Cup. Και αυτό είναι θέλει, διαφορετικό. Ακριβώς, θέλει να δείξει και εκεί ένα αξιόπιστο πρόσωπο. Δεν είναι Ευρωλίγκα, παιδί. Σίγουρα δεν είναι Ευρωλίγκα. Νέο τρίποντο από τον Ροντρίκ Μπομπουά, ο οποίος δίνει ένα προσωπικό τόνο στο παιχνίδι. 59-51 ο Μπομπουά που έχει ανοίξει το σκορ, φτάνει στους 17 πόντους με 4 στα 6 τρίποντα. Και βέβαια είναι ο πρωταγωνιστής για την ομάδα της ΕΦΕΣ. Δεν θα καταφέρει να απαντήσει ο Σίμον. Μίτσιτς δέχεται το double team και παίρνει το foul, γιατί εκεί, εντάξει, ήταν καλή πρόθεση του Χέρκενχοφ να ντουμπλάρει μαζί με τον Justin Simon πάνω στον Μίτσιτς, αλλά η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία που έχει ο Σέρβος δεν ευνοεί για να τον μπλοκάρουν ή για να υποπέσει σε ένα ασφάλμα. Dunston, goal foul, ο Brian Dunston, ο οποίος με περίσσια δύναμη έπειτα από την πάσα του Σαϊμπίρ τελειώνει τη φάση, παίρνει και το φάουλ. Εδώ βλέπετε ο Χέρκενχοφ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα απέναντι στον Αμερικανό. Που θα εκτελέσει και μία συμπληρωματική βολή. 61-51, η ΕΦΕΣ έπειτα από το ισόπαλο 42 του ημιχρόνου παίρνει προβάδισμα. Είναι μια ομάδα η οποία ξέρει πότε να εντείνει το ρυθμό της και πότε να είναι πιο αποδοτική πάνω στο παρκέ. Παραλίγο να γίνει το κλέψιμο από τον Μίτσιτς. Βγαίνει τρίποντο, το οποίο όμως δεν είναι εύστοχο από τον Κλαπάη. Και τώρα εφημιδιασμός για την ΕΦΕΣ με τον Μίτσιτς. Βγάζει τον Τουντσέρ. Παρεφημιασμένη πάσα. Τελικά ο Ντάνστον είναι αυτός που συγκρατεί. Και τώρα σετ επίθεση πλέον για τους πρωταθλητές Ευρώπης. Από τα χέρια του Χέρκενχοφ η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Και η αλλαγή με τον Μίτσιτς να πηγαίνει στον πάγκο στη θέση του Μπαλμπάη. Ο Μίτσιτς βέβαια είναι ένας παίκτης που θέλει να παίζει. Μη σας προξενεί εντύπωση δηλαδή που περνά τόσο χρόνο στο παρκέ ο MVP της περσινής Ευρωλίγκας. Αυτό ήταν ένα σκοτωμένο τρίποντο από τον Τουντσέρ τη στιγμή που είδε ότι
Ολοκληρωνόταν ο χρόνος της τουρκικής επίθεσης. Πήρε ένα σουτ μακρινό εκτός της ισορροπίας. Η ΕΦΕΣ που έχει τον Μπομπουά με 17, τον Πετρούσεφ με 13 και τον Μίτσιτς με 12 πόντους. Ο Μίτσιτς, ο οποίος έχει κερδίσει και 9 φάουλ, είναι εντυπωσιακός αριθμός. Δεν έχει δώσει και 5 ασίστ. Κάψιμο, κάρφωμα από τον Χέρκενχοφ, ο οποίος πήρε τα βήματα και σκόραρε για το 62-53 στα 2-22 πριν να κλείσει τρίτη περίοδος. Η ΕΦΕΣ που χρησιμοποιεί διάφορα σχήματα στο σημερινό παιχνίδι. Τριγώντα από τον Κουντσέρ, υπάρχει φάουλ και δικαίωμα για 3 βολές. Το φάουλ είναι από τον Justin Simon, τον Καλιφορνέζο. Εδώ νωρίτερα το κάρφωμα από τον Χέρκενχοφ. Βλέπετε, είδε το κενό στην τουρκική άμυνα. Ο Ντάνστον δεν πρόλαβε να τον κόψει. Έδωσε ένα highlight από τη γερμανική ομάδα. Στη γραμμή βρίσκεται ο Μπουγκραχάν Τουντσέρ, ο 28χρονος. Πρώτη βολή εύστοχη από τη γραμμή. Διαφορά πλέον σε διψήφια τιμή, 63-53. Έχει δικαίωμα για άλλες 2, η πρώτη είναι εύστοχη. Δύο στις 3, η μπάλα είναι για την Ούλη. Ο Εργίνα Ταμάν, ο οποίος συνεχίζει να δίνει εντολές, ακούγεται μέχρι εδώ. Χέρκενχοφ και το λάθος το οποίο γίνεται, καθώς για μία ακόμη φορά ένας Γερμανός παίκτης πατά στην αριστερή γραμμή. Για να ακούσουμε και τον Κώστα Χαλατσιώτη. Ουσιαστικά αυτό που ζητάει είναι επιθετική άμυνα, παρότι φαίνεται ότι έχει το momentum, έχει αυτό το προβάδισμα. Θέλει να τελειώσει το παιχνίδι, δηλαδή να κόψει τα πόδια των Γερμανών και τα χέρια φυσικά και να ξεφύγει στη διαφορά για να τελειώσει το παιχνίδι. Βλέπει ότι υπάρχει μια φυσική κόπωση αλλά και μια δυναμία επιθετική της Ούλμ και παίζει αυτή την επιθετική άμυνα με πολλή κίνηση και πίεση πάνω στην μπάλα, πάνω στην πάσα. Αναφερόσουν στον Εργίνα Ταμάν. Και βέβαια αυτό είναι το στυλ το οποίο παίζει η ΕΦΕΣ. Είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί να σε πνίξει με φοβερή ενέργεια όποιος μπαίνει μέσα στο παρκέ. Και αυτό θέλει να κάνει σήμερα ο Αταμάν, να δώσει ευκαιρίες στους παίκτες οι οποίοι βρίσκονται πίσω από το αρχικό ρόστερ της ομάδας. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν πιθανότητες βάσιμες να δούμε αύριο τον Σέιν Λάρκιν και τον Κρούνο Σλαυσιμό, όχι τον Πριν Σίγκλετον και τον Τιμπόρ Πλάις, οι οποίοι χρειάζονται ακόμη κάποιες μέρες για να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους και να είναι έτοιμοι στις επίσημες υποχρεώσεις της ΕΦΕΣ. Blossom Game. Το τρίποντο είναι άστοχο από τον Αμερικανό. 70 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 66-53. Η Ούλμ που σε αυτή την τρίτη περίοδο έχει σκοράρει μέχρι στιγμής 11 πόντους. Και αυτό είναι το στοιχείο, η άμυνα δηλαδή της ΕΦΕΣ που κάνει τη διαφορά. Τώρα το φάουλ από τον Μπαλμπάι. Η ΕΦΕΣ βέβαια έχει να δώσει άλλα 2 φάουλ απέναντι στους Γερμανούς. Και παραφορά με τον Κλαπ Άις, τον Αυστριακό, που κάνει καλή εμφάνιση με 11 πόντους μέχρι στιγμής. Τόσους έχει και ο Blossom Game που εδώ παίρνει την μπάλα. Το φλότερ είναι άστοχο. Ο Blossom Game
παίκτης που έγινε draft από τους San Antonio Spurs το 17. Μέχρι μέσα ο Τουντζέρ τελειώνει τη φάση. Για το 68-53 και τώρα η ΕΦΕΣ με άλλα δύο διαθέσιμα φάουλ. Εδώ ο Κρίστον σε μια μονομαχία με τον Μπαλμπάι. Ξανά οι δύο παίκτες μαζί. Ο Μπαλμπάι ο οποίος πιέζει πάρα πολύ πάνω στην μπάλα. Στα όρια του φάουλ. Και εδώ η καλή άμυνα από τον James Anderson, ο οποίος βάζει το χέρι στην κάθετη πάσα που επιχείρησαν οι Γερμανοί. Αυτό ήταν και το στοίχημα του Εργίνα Ταμάν, μιλώντας προς τους παίκτες του, να βγάλουν αυτή την άμυνα υπό την πίεση του χρόνου. Το τρίποντο δεν θα μετρούσε ούτως ή άλλως, καθώς απέμεναν 8 δέκατα του δευτερολέπτου στη διάθεση της ΕΦΕΣ για να εκδηλώσει επίθεση. Η ΕΦΕΣ προηγείται με 68-53. Αλλά 10 λεπτά λοιπόν απομένουν εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στη Σαλονίκος Γκάλης για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι με το οποίο ανοίγει η αυλαία για το τρίτο τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος στη μνήμη του αείμνηστου και ενδοξότερου στελέχου στην ιστορία των Πρασίνων, στην ιστορία του Εξάστερου, Παύλου Γιαννακόπουλου. Το παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε τελευταίο δεκάλεπτο με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στη τελική ευθεία και τον μικρό, τον Φέντορ Ζούγκιτς, να καρφώνει για το 68-55. Ντόγκους Μπαλμπάι, παίκτης ρόλου, αλλά και αρχηγός για την ΕΦΕΣ. Άντερσον. Ελεύθερο τρίποντο από τον Τουντσέρ και είναι εύστοχο. Ο Τουντσέρ είναι παίκτης που έρχεται ως πρώτη επιλογή πίσω από τους βασικούς γκάρ της ΕΦΕΣ, αλλά η αλήθεια είναι ότι ασφιχτιά με την καλύτερη περιφερειακή γραμμή που έχει στα χέρια του ο Αταμάν όλης της Ευρώπης. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για να βρει χρόνο, έστω και λίγο, του Τσέρ που τον βλέπετε εδώ να εκτελεί με υποδειγματικό τρόπο τον τρίποντο. Νωρίτερα το κάρφωμα του 18χρονου από το Μαυροβούνιο του Φέντορ Ζούγκιτς. Ο Τουντσέρ, ο οποίος εδώ μάλλον το παράκανε. Blossom Game. Δεν έκανε βήματα. Πάλι ο Ζούγκιτς, η μπάλα στα πόδια του Σαϊμπίρ. Και 14 δευτερόλεπτα στη διάθεση της Ουλ για να εκδηλώσει επίθεση. Η ΕΦΕΣ στο 71-55 με τον Τουντσέρ να έχει φτάσει στους 12 πόντους. Έχει 2 στα 5 τρίποντα μέχρι στιγμής. Είναι εδώ το κλέψιμο από την ΕΦΕΣ. Άντερσον τελειώνει τη φάση με lay-up. Το time out έρχεται από τον Γιάκα Λάκοβιτς, γιατί αυτή η φάση είναι την οποία δεν θέλει επουδενή να βλέπει στην ομάδα του ο προπονητής, ο Σλοβένος προπονητής της Γερμανικής Φέρια. Η ΕΦΕΣ που βρήκε τους συνήθεις πρωταγωνιστές, μπορεί να λείπουν 4 βασικά στελέχη, αλλά Μπομπουά 17, Πετρούσεφ 13, Μίτσιτς 12 και ο Τουντσέρ που έρχεται να προστεθεί με άλλους 12 πόντους, είναι οι παίκτες που έχουν ανοίξει το σκορ για την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Επιθετικό rebound από τον Μπρέτζελ, Γκίντερ, και ο λόγος στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Λοιπόν, ο Γιάκα Λάκοβιτς άρχισε λέγοντας στους παίκτες του: παίζετε σαν να ξεχάσατε τι παίζουμε. Και εξήγησε ότι χρειάζεται κίνηση και υπομονή για τις επιθέσεις. Δηλαδή, στάθηκε στην επίθεση και εξήγησε πώς πρέπει να πάρουν θέση οι παίκτες του για να εκτελέσουν τα συστήματα. Από την άλλη πλευρά, παρότι είπε για τα στατιστικά από τα σουτ στα 6,75, ο Αταμάν και στο προηγούμενο time out και τώρα ασχολήθηκε με τα pick and roll που θέλει να βγάλει με τον Πετρούσεφ. Ο οποίος έχει επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο και εδώ παίρνει το φάουλ, δικαίωμα για δύο βολές. Ο Σέρβος ψηλός, ο οποίος αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη φετινή χρονιά στην Ευρωλίγκα, θα είναι η παρθενική του περίοδος. Ο Πετρούσεφ, ο οποίος είναι 21 ετών, έχει ύψος 2,11, έγινε draft στο νούμερο 50 από τους Philadelphia 76ers φέτος, αλλά δεν πηγαίνει να παίξει το NBA.
Και το φοβερό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι υπάρχει και ένας δεύτερος Πετρούσεφ, ο οποίος είναι διεθνής με την εθνική εφήβων των Σέρβων. Είναι ο Ντάβιτ Πετρούσεφ, ο οποίος είναι 17 μήνες πιο μικρός από τον Φιλίπ και έχει ύψος 2-8, παίζει ως forward. Οπότε, αν έχουν μια φυσιολογική εξέλιξη αυτά τα δύο αδέρφια, σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι Σέρβοι, δεν αποκλείεται να τους δούμε και να είναι το 4-5 της εθνικής ομάδας της Σερβίας στα μελλοντικά χρόνια. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή που θέλουν να κάνουν τα αδέρφια του Αντετοκούμπο στην δική μας εθνική ομάδα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι οικογενειακές υποθέσεις. Τουντσέρ προσπάθησε να βγάλει για τον Πετρούσεφ ένα αλεϊού. Εκεί όμως ο ψηλός δεν είχε κατά νου μια τέτοια πρόθεση και γι' αυτό είχε λάθος timing. Η μπάλα παραμένει στην κατοχή της ΕΦΕΣ όμως. Στα 7 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν να ολοκληρωθεί ο αγώνας. 75-57, το δεύτερο ημίχρονο έπειτα από το ισόπαλο 42-42. Που σφράγισε το πρώτο μισό, ανήκει εξ ολοκλήρου στην ΕΦΕΣ. Εδώ πήγε να βγάλει ένα backdoor ο Τουντσέρ με τον Άντερσον. Έγινε το κλέψιμο όμως για να απαντήσει ο Άντερσον με νέο κλέψιμο. Και τώρα ο Μπαλμπάι είναι 4-2. Και το καλάθι το οποίο έρχεται από τον Σάιμπιρ. Ο Σάιμπιρ είναι 22 ετών, έχει ύψος 2-3. Και είναι ένας παίκτης που μαρτυρά όλη την παραγωγική διαδικασία που υπάρχει στο background της ΕΦΕΣ. Club Eyes, ατομική ενέργεια και τρίποντο χωρίς λογική από τον Αυστριακό, χωρίς να κυκλοφορήσει καθόλου η μπάλα. Πετρούσεφ αυτή τη φορά το alley-oop οδηγεί σε κάρφωμα από την πάσα του Άντερσον. Ο James Άντερσον, ο οποίος δείχνει και φάτος. 79-57, το time out έρχεται. Και βλέπουμε ότι τώρα η διαφορά, Κώστα, έχει πάει στους 22. Έμοιαζε σχολείο το time out για την Ulm, διότι άρχισε ο Γιάκα Λάκοβιτς σε κάθε παίκτη ξεχωριστά να κάνει παρατήρηση και να δίνει οδηγία για την κίνησή του, για το πώς θα αποτρέψει το περιφερειακό παιχνίδι της ΕΦΕΣ, γιατί μετά αν πάει μπάλα μέσα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Από την άλλη θέλει να ανοίξει το παιχνίδι του και παίζει και μια ζώνη προσαρμογής ο Αθαμά. Εδώ ο Μπρέτζελ είχε ελεύθερο lay-up, αλλά στόχισε. Γι' αυτό και το χαμηλωμένο κεφάλι από εκεί πέρα, το χαμηλωμένο βλέμμα. Παρ' όλα αυτά, ο Μπρέτζελ είναι 22 ετών και είναι ένα κορμί το οποίο, αν μη τι άλλο, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Παίρνει την μπάλα εδώ και την αφήνει στον Κίντερ. Θα του την επιστρέψει και τώρα θα τελειώσει τη φάση, καθώς ο Μπομπουά έσκυψε για να μην δεχθεί καμία δέσποτη. 79-59. Η Ulm μειώνει στους 20. Γετσίν. Και ο Ροντρίκ Μπομπουά. Εδώ πέρασε με μεγάλη ευκολία τον Κίντερ και τελειώνει τη φάση με το φλότερ. 81-59 ο Μπομπουά που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός. Κλαπάει. Και ο Μπρέτζελ που παίρνει τη φάση απέναντι στον Πετρούσεφ. Εδώ ο Σέρβος έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, αν και πήγε πρώτος την μπάλα. Αυτά είναι λεπτομέρειες που πρέπει να τις διορθώσει ο Πετρούσεφ. Κλάπαης προσπάθησε να τροφοδοτήσει και πάλι το ψηλό. Έγινε το λάθος από την Ulm και τρεις μαζεμένες αλλαγές από τον Λάκοβιτς. Yeah.
και ο Blossom Game και ο Bredzel πηγαίνουν στον πάγκο. Ενώ εδώ βλέπουμε με το άσπρο μπλουζάκι είναι ο Καρίν Τζάλοου, αυτός ο οποίος λείπει και είναι ένας από τους κορυφαίους για τη γερμανική ομάδα. Μίτσιτς. Κατέβασε το χέρι ο Νάτσι Ντι Διαλό που έχει περάσει τον αγώνα με το 29. Και εδώ έχει την μπάλα στα χέρια. Μάριου Στόλ. Περνάει στον Διαλό. Τελειώνει τη φάση με αυτό το pick and roll. Μπομπουά. Τρίποντη εκτέλεση και αυτό μέσα. Ο Μπομπουά, ο οποίος είναι ασταμάτητος, φτάνει στους 22 πόντους με 5 στα 7 τρίποντα και 3 στα 3 τρίποντα. Παίκτης οικονομία για την ΕΦΕΣ. Φοβερά ποσοστά από το Γάλλο. Και ο Μίτσιτς στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ ο Μίτσιτς, αλλά και ο Ντάνστον. Μπαίνει και ο Ερτέν Καζί με το 11. Η ΕΦΕΣ που κατάφερε να δείξει τη δουλειά που γίνεται στην πόλη από τον Αταμάν απέναντι στην Ουλ. Αυτό το δεύτερο ημίχρονο ανέδειξε όλες τις βασικές αρχές που έχει περάσει στους παίκτες του ο Αταμάν, και σοβαρότητα και αλληλοκαλύψεις και ομαδικό παιχνίδι. Και ανάδειξη του ατομικού πνεύματος και της αντίστοιχης ικανότητας. Το μακρινό σουτ που είναι ούτως ή άλλως ένα βασικό όπλο για την ΕΦΕΣ. Και η διαρκής πίεση στο αμυντικό κομμάτι. Βλέπετε ότι τα deflection διαδέχονται το ένα το άλλο. Εν προκειμένου οδήγησαν σε νέο κλέψιμο. Μίτσιτς. Σαϊβίρ. Και Γκετσίν. Τρίποντα από τον Σαϊβίρ είναι άστοχο. Εξαιρετικό ριμπάουντ από τον Ντάνστον όμως. Το ανανέωσε. Μίτσιτς. Καλή συνεργασία και αυτή τη φορά ο Σαϊβίρ θα σκοράρει από το ένα μέτρο. Πιο ορθολογικά έπαιξε σε δεύτερη φάση η ΕΦΕΣ. Κακό το σουτ από την Ιλ και τον Κρίμερ. Μίτσιτς. Αμυντικό rebound και ευνηδιασμός για τον Διαλό που θα καρφώσει. Και γι' αυτό θα έρθει η αλλαγή από τον Αταμάν. Ο Αταμάν, ο οποίος πέρασε τον Μίτσιτς στον πάγκο, δεν χρειάζεται να αγωνιστεί περαιτέρω. Ο Σέρβος νωρίτερα το κάρφωμα του Διαλό. Σαϊμπίρ. Και Κετσίν. Και ο Ιάσοβλου στον αγωνιστικό χώρο. Ντάνστον, διαδικές προσποιήσεις. Παίρνει το φάουλ από τον Blossom Game. Θα μπορούσε να πάρει και τις βολές. Ντάνστον είναι 35 ετών, αλλά ο Αταμάν έχει βρει τον τρόπο για να μπαίνει κάθε φορά από το παρκέ φρέσκος. Και μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο Τιμπόρ Πλάις και ο Κρις Σίγκλετον δεν αγωνίζονται στον σημερινό αγώνα. Ο Σίγκλετον που βρίσκεται εδώ στην Αθήνα, να το βλέπετε, βρίσκεται στο γήπεδο.
Για να ακούσουμε και τον Κώστα Χαλβατσιώτη. Το Σίγκλετον, ο Λάκοβιτς, στο περιθώριο του αγώνα, είτε πριν αρχίσει, πριν το τζάμπολ, είτε στο ημίχρονο, προσπαθούσαν να τους προσεγγίσουν παιδιά και μεγάλοι από τις κερκίδες, να βγουν μια φωτογραφία, να πάρουν ένα αυτόγραφο. Ένας μικρός έφερε τη φανέλα του Λάκοβιτς να την υπογράψει. Αυτό γίνεται διαρκώς σε πρώτη ευκαιρία, καταλαβαίνετε, να φωτογραφηθούν. Είναι αγαπημένοι οι παίχτες για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που προσέρχονται στο γήπεδο. Ναι, Κώστα, αρκεί να θυμίσουμε το θρίλερ που υπήρχε με τον Σίγκλετον. Μένει δεν μένει στο Παναθηναϊκό, υπογράφει δεν υπογράφει. Πριν να φύγει βέβαια, να επιλέξει να συνεχίσει την καριέρα του έπειτα από την διετία 16-18 στην Μπαρτσελόνα. Από εκεί στη συνέχεια πήγε στην ΕΦΕΣ και από το 19 βρίσκεται μαζί της για να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Αταμάν βέβαια έχει να το λέει ότι η ΕΦΕΣ έπρεπε να μετρά δύο τίτλους Ευρωλίγκας και όχι έναν, αλλά ούτως ή άλλως χθες στη συνέντευξη τύπου ρωτήθηκε αν πλέον έχει βάρος για την υπεράσπιση του τίτλου και το είπε πολύ απλά ότι το συζήτησε και με τους παίκτες του και τους είπε ότι πλέον τα δεδομένα είναι διαφορετικά γιατί μαζί της η ΕΦΕΣ θα έχει τον κόσμο της, αλλά τον κόσμο θα τον έχουν μαζί και όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Άρα τα δεδομένα είναι διαφορετικά, Κώστα, έτσι δεν είναι? Καλά, είναι μια άλλη κατάσταση. Δεν είναι μόνο το θέμα των φιλάθλων. Αλλά ακόμα θα πρέπει να κρατήσουμε μια επιφύλαξη σε σχέση με τα παιχνίδια που μπορεί να αναβληθούν, γιατί κρούσματα εξακολουθούν να υπάρχουν και να ακυρώνονται και φιλικά. Καλή ώρα αυτό της Μακάμπη που δεν είναι παρούσα εδώ, κύριε Θεού. Μακάμπη, η οποία θα συμμετείχε στο τουρνουά της Κύπρου όπου έπαιξε ο Ολυμπιακός και τελικά δεν κατάφερε να πάει. Αλλά και εδώ θα είχαμε σήμερα έναν αγώνα ανάμεσα στην ΕΦΕΣ και τη Μακάμπη. Αλλά λόγω κρουσμάτων κορονοϊού, και το παράδοξο, Κώστα, είναι ότι το Ισραήλ ήταν η πρώτη χώρα που άνοιξε το παιχνίδι έπειτα από τον ομαδικό εμβολιασμό που πήγε εκεί. Εντάξει, είναι μια διαφορετική κατάσταση. Θα τα πούμε αυτά εν καιρό. 88-69 το τελικό σκορ. Η ΕΦΕΣ